Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης για τους εμπρισμούς σε χώρους που προορίζονται για την φιλοξενία προσφύγων. Υπογράφουν οι βουλευτές Ξάνθης Στάθης Γιαννακίδης και Χουσέιν Ζεϊμπέκ, ζητώντας την λήψη των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να απομονωθούν οι εκφραστές του ρατσισμού που αμαυρώνουν τον ελληνικό λαό που έγινε παράδειγμα ανθρωπιάς σε όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε ότι αυτές οι επιθέσεις που έχουν λάβει σε διάφορα στρατόπεδα υποδογές προσφύγων και μεταναστών προσπαθούν να το... και έχει και ρατσιστικό και πολιτικό χαρακτήρα. Δεν είναι αθώο, δεν είναι ότι οι πολίτες οι μόνοι τους κινούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Καταρχήν είχαμε έναν εμπρισμό στο στρατόπεδο στα Γιάννητσα. Μετά στην 1η Μαρτίου στο Καστελόριζο σε μια αποθήκη που μάζευε υλικά για τους μετανάστες, και το πιο ανησυχητικό ήταν βέβαια ότι υπήρχε και ο διάλογος στην ιστοσελίδα το πώς θα γίνει εμπρισμός στο στρατόπεδο στο Κιλκής, και εκεί ο καθένας έμπαινε και έκφραζε και τις απόψεις του. Αυτό ήταν πολύ ανησυχητικό και έδειχνε ότι πίσω από αυτό είναι κάτι οργανωμένο. Και ο στόχος είναι η ρατσιστική μεταχείριση αυτών των πονωμένων ανθρώπων. Και αυτό καλούμε και την κυβέρνηση να πάρει τα ανάλογα μέτρα ώστε να μην συνεχιστεί αυτό, διότι σαν στόχο πλήττονται γυναίκες, παιδιά, αθώοι άνθρωποι. Βέβαια πρέπει να πούμε και το άλλο, ότι ο ελληνικός λαός έχει δώσει το σωστό παράδειγμα και υπόδειγμα, στηρίζοντας αυτούς τους πονεμένους ανθρώπους με τα μέσα που διαθέτει. Έχει μοιραστεί το ψωμί του, το ρυθμισμό του. Υπάρχει μια μεγάλη αλληλεγγύη από τις Έλληνες πολιτείες, και αυτό δείχνει τον ανθρωπισμό που έχουν οι Έλληνες. Δεν ξεχνάνε την ιστορία τους που ζήσαν οι προγονείς μας τραγικές καταστάσεις, και νομίζω το μήνυμα ήρθε από τους πολίτες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και η ΜΚΟ προσπαθούν και στην Καβάλα και στην Ιδωμένη να προσφέρουν το έργο της ανθρωπιάς προς αυτούς τους πονεμένους ανθρώπους. Βέβαια και σε Ξάνθη διάφορες οργανώσεις, και το ΚΑΡΕΛΕΜ που ανήκει σε εμάς, είναι το στέκι της Νεολαίας, συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη ρουχισμού, και πήγαινε και σε Καβάλα, και την Ιδωμένη ετοιμάζουμε κάποια πράγματα που ανασύλουμε. Ο καθένας συνεισφέρει από την πλευρά που μπορεί όσο μπορεί. Νομίζω η απάντηση ήρθε από τον απλό Έλληνα πολίτη. Και εμείς σε μια επίσκεψη που είχαμε την περασμένη εβδομάδα με μια ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στο παλιό αεροδρόμιο των Αθηνών, όπου στεγάζονται περίπου 1500 άτομα, είδαμε εκεί πέρα τη δυστυχία και το πόνο αυτών των ανθρώπων. Κάναμε κάποιες κινήσεις ώστε και πάρθηκαν μέτρα ώστε η διαβίωσή τους εκεί πέρα να είναι πιο ανθρώπινη. Υπάρχει και από την πλευρά της κυβέρνησης κινητοποιείται ο κρατικός μηχανισμός, αλλά το σημαντικότερο είναι το μήνυμα ανθρωπιάς που δίνουν καθημερινά οι Έλληνες πολίτες παντού, όχι μόνο στην Καβάλα και στην Ενδομένη. Και το σημαντικότερο μήνυμα προς αυτούς τους ανθρώπους είναι αυτό. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στήριξης προς τους πρόσφυγες, καθώς, όπως έγινε γνωστό, η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, στα πλαίσια του πνεύματος αλληλεγγύης που επιβάλλουν οι δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, συμμετέχει ενεργά στην υποστήριξη των προσφύγων που φιλοξενούνται προσωρινά στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Δράμας, συγκεντρώνοντας ήδη πρώτης ανάγκης στο γραφείο 212, στον δεύτερο όροφο του Διοικητηρίου Ξάνθης, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Ειδικότερα τα είδη που συγκεντρώνονται είναι τρόφιμα όπως όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά, παιδικές τροφές, γάλα μακράς διάρκειας, διάφορα σνακ, συσκευασμένα πάντα, φάρμακα όπως αντιβιωτικά, αντιφλεγμονώδη και παυσίπονα, προσωπικής υγιεινής όπως σαπούνια, σαμπουάν, χαρτί υγείας, μωρομάντιλα, σερβιέτες και βρεφικές πάνες.